Όσο κι αν μας προκαλεί η μουσική που ακούγεται όλη αυτή την ώρα για να σχολιάσουμε τον πολιτιστικό βούρκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σημερινού συστήματος, εμείς θα επιμείνουμε και στο θέμα μας και θα ρωτήσουμε προκλητικά πώς γίνεται να χωράει η ένταση της καταστολής στο κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως πρόκειται για παρεκτροπή, για ανάγκη να επανέλθει στις αρχικές δομές της, όπως μας λέει η σοσιαλδημοκρατία, διάφοροι ακαδημαϊκοί, διάφοροι φιλελεύθεροι. Ο ίδιος ορισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κράτος δικαίου είναι διαφωτιστικός. Λέει ότι το κράτος δικαίου, από τη μια, επιβάλλει ισότιμη προστασία για όλους βάσει του νόμου, αποτρέπει την αυθαίρετη χρήση της εξουσίας από τις κυβερνήσεις, εξασφαλίζει την προστασία και το σεβασμό των βασικών πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Λίγο πιο πάνω όμως, αυτό που προτάσει, προδίδοντας την αλήθεια, είναι το εξής. Το κράτος δικαίου είναι θεμελιώδου σημασίας για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστατεύει τους πολίτες και καθορίζει τις συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Είναι αυτή λοιπόν η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τα κέρδη των ευρωπαϊκών ομίλων απέναντι στους διεθνείς ανταγωνιστές τους, οι πολεμικοί σχεδιασμοί που υπηρετούν αυτά τα συμφέροντα, στο όνομα της τυπικής ισότητας διαμορφώνουν τελικά μια αληθινή μέγενη για τα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, έρχεται να εξασφαλίσει την αναγκαία επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα για τη στήχηση των εργαζομένων στους αντιδραστικούς στόχους και τις πολεμικές επιδιώξεις της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εντυνόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας. Στεκόμαστε ιδιαίτερα στην τελευταία πενταετία, όπου η πανδημία στην αρχή και ο πόλεμος ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από όλες τις κυβερνήσεις, τα κράτη-μέλη, ανεξαρτήτως απόχρωσης, για να επιταχυνθούν αντιδραστικές αλλαγές. Αλλαγές και στον τρόπο νομοθέτησης και στο περιεχόμενό της με συγκεκριμένο στόχο. Την νομιμοποίηση της μαζικής και προληπτικής παρακολούθησης εκατομμυρίων ανθρώπων, την ενίσχυση και αποτελεσματικότερη διασύνδεση των μηχανισμών καταστολής, συνολικά την ένταση της καταστολής, που φτάνει μέχρι την ποινικοποίηση όχι μόνο της ριζοσπαστικής δράσης, αλλά και της σκέψης, για να μην φτάσει στην αμφισβήτηση του συστήματος, στην αποφασιστική αναμέτρηση μαζί του, ιδιαίτερα σε συνθήκες που στρώνεται το έδαφος για μια τέτοια αναμέτρηση. Έτσι, το προηγούμενο διάστημα, πρώτον, γενικεύτηκε ο έκτακτος τρόπος νομοθέτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχήν στα ίδια τα κράτη-μέλη. Άλλα κράτη-μέλη με την έναρξη της πανδημίας κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Άλλα εφάρμοσαν ειδικά νομοθετικά πλαίσια έκτακτων καταστάσεων, όπως στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και αλλού. Άλλα πήραν μέτρα έκτακτης νομοθέτησης απευθείας από τις κυβερνήσεις, όπως στην Ελλάδα, με τη συνεχής πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θυσιάζοντας δηλαδή σε εκείνη τη φάση, συνειδητά, ακόμα και το σπουδαίο ρόλο ενσωμάτωσης που παίζει η νομοπαραγωγή μέσα από την κλασική κοινοβουλευτική οδό. Στη συνέχεια, οι έκτακτες προβλέψεις πέρασαν από τα κοινοβούλια, παρέμειναν και ενσωματώθηκαν στη νομική κανονικότητα με τη βούλα του κράτους δικαίου. Γιατί στις εκθέσεις για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εκδίδονται από το 2020 κάθε χρόνο, δείχνουν το δέντρο ορισμένων υπερβολών κάποιων κρατών μελών για να κρύβεται το δάσος της μονιμοποίησης της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Κατασταλτικού Νομοθετικού Οπλοστασίου. Είναι χαρακτηριστικός, υπόθηκε και εισηγητικά, ο γνωστός νόμος για την καθολική ασφάλεια στη Γαλλία, που πέρασε εν μέσω πανδημίας υπό τον προκλητικό τίτλο «Ενισχύοντας τις δημοκρατικές αρχές», για τον οποίο τα ευρωπαϊκά όργανα εξέφρασαν μόνο ορισμένους προβληματισμούς. Αντίστοιχα, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύχθηκε η έκτακτη νομοθέτηση. Προωθήθηκαν μια σειρά κανονισμοί που απευθείας ισχύουν στα κράτη-μέλη και εξυπηρετούν τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, απέναντι στη διαφαινόμενη κρίση και με αφορμή τον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, εκδόθηκαν μόνο το 2022 5 κανονισμοί για την προώθηση της πράσινης μετάβασης, αλλά και κανονισμοί για την επιβολή ευρύτατων περιορισμών σε δικαιώματα και ελευθερίες.
Αντίστοιχα, έχουν πολλαπλασιαστεί γενικά τα πεδία της απευθείας νομοθέτησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση βέβαια στους ποινικούς κώδικες στο κατασταλτικό νομοθετικό πλαίσιο. Δεύτερον, την ίδια στιγμή, με όπλο την αντιδραστική θεωρία των δύο άκρων, κλιμακώθηκε ο αντικομουνισμός, οι απαγορεύσεις κομμουνιστικών κομμάτων και συμβόλων, που έφτασαν μέχρι την απαγόρευση κομμουνιστικού κόμματος με τη βούλα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ταυτόχρονα, έχει τρέξει από το γκρέμισμα σοβιετικών μνημείων, την απαγόρευση των εορτασμών της 9ης Μάη όπως στη Γερμανία, μέχρι η νομοθέτηση της μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης και ελέγχου στο εσωτερικό και τη δράση των κομμάτων, όπως στην Ελλάδα μέσα από τις τροπολογίες για τη δίθεν εκλογική αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Τρίτον, η αγωνία του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης, αποκαλύπτεται και από το γεγονός ότι εμπλουτίζεται και το περιεχόμενο της έννοιας ρίζοσπαστικοποίηση ως στοιχείο της πολλαπλά χρήσιμης για το σύστημα εδώ και δεκαετίες έννοιας της τρομοκρατίας, με συνεχή μέτρα για την αντιμετώπιση της, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες. Οι φόβοι των εκμεταλλευτών καταγράφονται σε σχετική έκθεση από το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση, όπου γίνεται εκτίμηση ότι, διαβάζω τα ακριβή λόγια, εδώ και χρόνια αυθόρμητα η εμπιστοσύνη των νέων ανθρώπων στη δημοκρατία μειώνεται, οι άνθρωποι με διαφορετικά παράπονα και ιδεολογίες φαίνεται να έχουν βρει ο ένας τον άλλον σε ένα αφήγημα που κατά κύριο λόγο αφορά την έλλειψη εμπιστοσύνη σε κυβερνήσεις και θεσμούς. Χαρακτηρίζει μάλιστα αυτή τη συμπεριφορά με το νέο όρο αντισυστημικός αντικυβερνητικός εξτρεμισμός και τονίζει ότι αυτός ο εξτρεμισμός πηγαίνει παραπέρα από τη συνήθη κριτική των νέων απέναντι στην εξουσία. Είναι ένα συγκεκριμένο αφήγημα που υποσκάπτει τις αρχές της δημοκρατίας και προωθεί δομική έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς. Τέταρτον, μαζί με την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, παίρνονται συνεχώς και άλλα μέτρα σύγχρονης λογοκρισίας, με ομπρέλα, όπως υπόθηκε, τη ρητορική μίσους και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, που αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της αστικής δημοκρατίας ως δικτατορίας του κεφαλαίου. Και ιδίως φυσικά όταν πρόκειται για την υπεράσπιση των στρατηγικών συμμάχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Έτσι, χαρακτηρίζοντας την εναντίωση στην εγκληματική δράση του Ισραήλ ως αντισημιτισμό σε μια προσπάθεια να βιαστεί η ιστορική μνήμη για μια ακόμη φορά, νομιμοποιούν πέρα από την ανοιχτή καταστολή των διαδηλώσεων, τη λογοκρισία στο διαδίκτυο, την ποινικοποίηση της δράσης και των δηλώσεων ακόμα και βουλευτών. Ενώ καταγράφηκαν και φαινόμενα όπως σε κρατήδιο στη Γερμανία, όπου για πρώτη φορά η αστυνομία απέτησε να ελέγξει το περιεχόμενο των ομιλιών που θα εκφωνούνταν στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, κόβοντας ό,τι δεν της άρεσε ή απαγορεύοντας τελείως την ομιλία. Στη βάση όλων των παραπάνω, ενισχύθηκαν τα τελευταία χρόνια και ενισχύονται μηχανισμοί όπως η Europol, η Ευρωεισαγγελία, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, με το βλέμμα όμως την επόμενη μέρα για να σφίξει ακόμα περισσότερο τη θηλιά της εκμετάλλευσης στο λαιμό των λαών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει και αξιοποιεί για αυτό το σκοπό την επιστήμη και την τεχνολογία. Θεργεύουν οι βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας με νέες τεχνολογίες ιχνηλάτησης, αλληλοσυνδεόμενες υπηρεσίες φακελώματος για τα δαχτυλικά αποτυπώματα, για τα ποινικά μητρώα, για τα ταξίδια, μέχρι το θηριώδες σύστημα Σέγγεν, τον EU LISA ως οργανισμό κόμβο διαλειτουργικότητας στον πολύ αναφερόμενο σήμερα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά με νέους κανονισμούς όπως υπόθηκε ηγετικά. Στην ίδια αντιδραστική κατεύθυνση αναπτύσσεται και η τεχνητή νοημοσύνη, με εμβληματικό παράδειγμα φυσικά τη σχετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την AI Act. Να μην επαναλάβουμε, υπόθηκαν. Βέβαια, εννοείται, γίνεται προσπάθεια όλα τα παραπάνω να νομιμοποιηθούν στις συνειδήσεις των λαών της νέας γενιάς, στο όνομα της υπεράσπισης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Αυτής της αστικής δημοκρατίας, που αναγορεύει επίσημα τα λόμπι σε ζωτικό της στοιχείο. Για την υπεράσπιση αυτής της δημοκρατίας προτείνεται νέα οδηγία, η Defense of Democracy Directive. Με αυτήν εισάγεται για πρώτη φορά ένα νέο πλήγμα μέτρων που στοχεύει τον εσωτερικό εχθρό
και είναι χαρακτηριστικό για την πολεμική προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αυτής της οδηγίας, που υποχρεωτικά πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες, απαιτεί την καταγραφή σε ειδικά μητρώα διαφάνειας όλων των φορέων που μπορεί να εκπροσωπούν συγκεκριμένα ξένα συμφέροντα τρίτων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μεταξύ άλλων εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανώσεις κτλ. Για να αντιμετωπιστεί η κακόβουλη επιρροή αυταρχικών καθεστώτων, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, αυτοί οι φορείς θα πρέπει να αναρτούν τις πηγές χρηματοδότησής τους, καθώς επίσης και κάθε πρωτοβουλία που σχεδιάζουν να κάνουν. Η οδηγία επιδρά στην πολιτική διαφήμιση, όπως και στη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα, νομιμοποιείται το γνωστό κυνήγι μαγισσών, η στοχοποίηση όποιου ενοχλεί ως ξένος δάχτυλος, υπηρέτης αντεθνικών συμφερόντων. Δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε όμως ότι η λογική της οδηγίας είναι ίδια τηρουμένων των αναλογιών με αυτή, για παράδειγμα, του πρόσφατου νόμου στη Γεωργία, που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε αντιδημοκρατικό, κουνώντας το δάχτυλο στη Γεωργία, προσθέτησε κίνδυνο την ενταξιακή της πορεία. Ή με αντίστοιχο νόμο της Ουγγαρίας του Όρμπαν ήδη από το 2017, με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι τότε να εξαπολύει κριτική, φτάνοντας να ζητά ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταδικαστεί η Ουγγαρία για το συγκεκριμένο νόμο, επειδή εισάγει διακρίσεις, άδικους και αχρίαστους περιορισμούς σε ξένες δωρεές. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταματάει ούτε εκεί. Συζητάει την ανάγκη θεσμοθέτησης ευρωπαϊκής κατάστασης έκτακτης ανάγκης με άμεση και καθολική εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει σε όλα τα κράτη-μέλη. Ως απειλές που δικαιολογούν αυτή την θεσμοθέτηση και αποτελούν λόγο εφαρμογής τέτοιων έκτακτων μέτρων είναι μεταξύ άλλων. Ένας πόλεμος λέγεται, η επίθεση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εσωτερική απειλή για την ασφάλεια, μια εθνική καταστροφή, οικονομική επίγουσα ανάγκη, απειλή του συνταγματικού συστήματος ή μια τρομοκρατική επίθεση. Κλείνοντας, σύντροφοι και φίλοι, σε αυτό το ζωφερό τοπίο για τα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες, οι κομμουνιστές και όλοι οι προοδευτικοί δικηγόροι, νομικοί, επιστήμονες, έχουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Να αναδείξουμε το αντιδραστικό περιεχόμενο του κράτους δικαίου και της αστικής δημοκρατίας, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φυλακής των λαών. Να αντισταθούμε στην ένταση της καταστολής, στους απαράδεκτους νέους ποινικούς κώδικες και να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Σε αυτό τον αγώνα δυναμώνουμε το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος για την κοινωνία, όπου οι άνθρωποι θα αντικρίζουν πραγματικά ίσοι ο ένας τον άλλον, γιατί θα είναι συνδημιουργοί της νέας ζωής, της νέας κοινωνίας και έτσι θα είναι πραγματικά ελεύθεροι. Προχωράμε και θα τα καταφέρουμε.